Να σου πω, εγώ βλέποντάς και κάθε φορά που έρχεσαι, αισθάνομαι αισιόδοξα. Αλήθεια. Αισθάνομαι ότι αυτή η γενιά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουν έρθει σε σένα κάποια κορίτσια, κάποια αγόρια ή ό,τι άλλο. Σε συναυλία σου να σου πούνε ότι ξέρεις τι μας έχεις εμπνεύσει για αυτό. Γιατί εσύ είσαι μια τραγουδίστρια και μια γυναίκα η οποία κάνει μουσική, η οποία όμως έχει μια θέση και έχεις πει τις απόψεις σου και έχεις μια άποψη για κοινωνική, αν θες. Έχουν έρθει πολλά παιδιά, όντως, ναι. Και αυτό κιόλας είναι και η μεγαλύτερη ευτυχία, ας πούμε, σε αυτή την καριέρα για μένα. Και μου έχουν πει και ότι είσαι και ο μόνος λόγος που ζω και τέτοια. Δηλαδή, αλήθεια. Πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Δεν είναι βαρύ, ναι. Σαν κόνσεπτ και ότι κουβαλάς αυτή την ευθύνη, ας πούμε. Πολύ μεγάλη ότι έχεις ευθύνη σε αυτό? Όχι, Μέσω δεν θέλω τώρα να πω κάτι. Της μουσικής μου, αλλά ίσως και επειδή εγώ έχω ένα κοινό πολύ φανατικό, αλλά με τη ρομαντική του έννοια. Και επειδή είμαστε πολύ κοντά και πολύ συνδεδεμένοι, νιώθω αυτή την ευθύνη ότι δεν θέλω, ας πούμε, το να απογοητευτούν ή θέλω το να ακούσουν κάτι και να τους δώσει δύναμη. Αυτό, ή... ναι, ναι. Αυτό. Αυτό το καινούργιο σου άλμπουμ, ας πούμε, μέσα τι διαπραγματεύεται, τι τους λες? Αυτό το καινούργιο άλμπουμ αρχικά το γράφουμε εδώ και 1,5 χρόνο και επιτέλους βγήκε. Και έχει τη Μαρσό μέσα, αλλά σε πολλές εκφάνσεις, ας πούμε. Δηλαδή? Έχει, ας πούμε, και για τους έρωτές μου. Ευνοείται. Έχει και πάντα όλα μου τα τραγούδια είτε αφορούν ένα βιώμα, είτε έναν άνθρωπο, είτε κάτι και από τα δύο, ας πούμε. Οπότε ένα τραγούδι που μπορεί εσύ, ας πούμε, να το ακούς και να πεις, είναι για κάποιον έρωτα, όπου δεν. Εγώ μπορεί να το έχω συνδέσει με μια φίλη μου που με πρόδωσε, ας πούμε. Σωστό, σωστό. Αυτό. Σωστά. Οπότε έχει πολύ Μαρσό μέσα. Έχει πολύ Μαρσό. Θα το ακούσουμε αυτό. Ναι, ναι, ναι.